Καταρχήν και στην ερώτηση το αναφέρουμε. Εγώ το είπα εν τη ρήμη του λόγου για το ότι έγινε σε λατομείο. Ο θάνατος του νέου αυτού εργάτη έγινε σε εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτό σημασία, κύριε Υπουργέ. Σημασία έχει ότι έχουμε έναν νέο εργάτη, ο οποίος σκοτώθηκε και αυτός δούλευε στον κλάδο του μαρμάρου. Τώρα, αν ήταν στην εξόρυξη, αν ήταν στην επεξεργασία, αν ήταν στην εμπορία, αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Είπατε, και αυτό δεν μας ικανοποιεί, ότι δεν υπάρχει αύξηση, είπατε, ατυχημάτων. Κοιτάξτε, από το 2013 είναι διψήφιο το νούμερο των νεκρών, των σκοτωμένων εργατών στον κλάδο του Μαρμάρου στην περιοχή. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι δεν υπάρχουν, μειώνονται τα περιστατικά των ατυχημάτων. Όταν έχουμε έξαρση των δυστυχημάτων, όταν έχουμε έξαρση, όταν αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών εργατών. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η συχνότητα με την οποία συμβαίνουν αυτά τα δυστυχήματα, τα ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα είναι στην ουσία, σε όλο το εύρος της βιομηχανίας του Μαρμάρου, νομίζουμε ότι δεν δείχνουν τίποτε άλλο παρά το μέτρο της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων ασφαλείας της δουλειάς σε αυτό τον κλάδο. Σε ένα κλάδο στον οποίο οι επιχειρηματίες έχουν κυριολεκτικά μπουκώσει από τα κέρδη και μάλιστα μέσα στην περίοδο της κρίσης. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Η κερδοφορία τους είναι συνεχής, αυξανόμενη, οι εργαζόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι όπως είπαμε, χάνουν τη ζωή τους, σακατεύονται, αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι και 6 μέρες χωρίς κλαδικές συμβάσεις, με ατομικές συμβάσεις, με ελιπέστατες ή με ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, γιατί όλα αυτά πολύ απλά, κύριε Υπουργέ, είναι τα προαπαιτούμενα για να βγουν τα κέρδη, για να έρθει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη, όπως λέτε. Νομίζουμε ότι έχουν τεράστιες ευθύνες και οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια που διατηρούν αυτό το ελιπέστατο νομοθετικό πλαίσιο για τα μέτρα ασφάλειας σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, που αφήνουν την προστασία των εργαζομένων τελικά στην καλή θέληση των εργοδοτών τους. Έχετε και εσείς και η κυβέρνησή σας, όπως και οι προηγούμενες, σοβαρότατες ευθύνες για την αποψήλωση, το ομολογήσατε άλλωστε, της επιθεώρησης μεταλλείων και της επιθεώρησης εργασίας. Μαζί πάνε. Είναι αυτές οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, ξέρετε, έχουν τις πιο πολλές ελλείψεις. Μάλιστα, υπήρξε ένα στοιχείο, δημοσιεύτηκε στο ριζοσπάστο, ότι για να ολοκληρωθούν ένας έλεγχος σε όλες τις επιχειρήσεις θα χρειαστεί πάνω από μία δεκαετία. Αυτές είναι οι ελλείψεις στις επιθεωρήσεις εργασίας. Και νομίζουμε ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο οφείλει να δώσει να βγάλει μια ανακοίνωση, να ανακοινώσει, εν πάση περιπτώσει, τα πορίσματα αυτών των ερευνών για αυτά τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα, ειδικά σε αυτήν την περιοχή, που συνήθως καταλήγουν στο θάνατο, γιατί αυτά τα ατυχήματα, κύριε Υπουργέ, δεν οφείλονται ούτε στην απροσεξία, ούτε στην κακιά στιγμή. Ένας είναι ο γνωστός και ο υπεύθυνος και τον ξέρουμε, είναι η μεγάλη εργοδοσία και είναι βεβαίως και οι κυβερνήσεις που τις συμπαραστέκονται, γιατί ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Η εργοδοσία δεν καταλαβαίνει τίποτα μπροστά στο κέρδος, τα εργατικά δικαιώματα τα θεωρεί εμπόδια, γι' αυτό και τα παραμερίζει, για να έχει ανταγωνιστικότητα η επιχείρησή τους, και βεβαίως οι κυβερνήσεις διαχρονικά στηρίζουν αυτούς τους μεγαλοεργοδότες. Μάλιστα, αυτοί, ξέρετε, το γράφουμε και στην ερώτηση, παίρνουν τόσο θάρρος που φτάνουν να ομολογούν, να ανακοινώνουν, και αυτό είναι δημόσια ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονία Στράκης, παρακαλώ, όπου λέει ότι η διευκόλυνση, λέει, της ανανέωσης του εξοπλισμού μας από την πολιτεία για τα λατομεία θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ασφαλούς λειτουργίας και θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Ομολογούν δηλαδή και αυτοί το ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, το ότι έχουν παλιό ξεχαρβαλαμένο εξοπλισμό που πολλές φορές οδηγεί νέους ανθρώπους στο θάνατο, και έχουν το θράσος να ζητάνε να τους επιδοτήσει η πολιτεία, μη μειωθούν το κέρδο τους, αλίμονο, για να κάνουν αυτά που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τι σημαίνει ανάπτυξη για όλους. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή της Δράμας, με τα λατομεία, με τις μεγάλες εξαγωγές, με τα τεράστια κέρδη αυτών που δραστηριοποιούνται
των καπιταλιστών που διαστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς εν κατακλείδη στους εργαζόμενους είναι να μην δηλιάσουν, να μην συμβιβαστούν με την κατάσταση και να διεκδικήσουν τώρα άμεσα. Είναι ανάγκη για τη ζωή τους. Συλλογικές συμβάσεις, να διεκδικήσουν αυξήσεις, να διεκδικήσουν μέτρα ασφαλείας πριν απ' όλα για μια δουλειά όχι μόνο με δικαιώματα, αλλά και για μια δουλειά που να ξέρουν ότι θα πηγαίνουν και θα γυρίζουν ασφαλείς το μεσημέρι στο σπίτι τους. Ευχαριστώ.